Σταθερά αυξανόμενη ζήτηση σε όλο τον κόσμο έχει την τελευταία δεκαετία του αβοκάντο, αποτελώντα ένα θησαυρό για την υγιεινή διατροφή. Είναι πλούσιο σε κάλιο και σε πρωτενη, είναι αποθήκη καλών λιπαρών, έχει αντιγυραντικέ ιδιότητε και η λίστα δεν έχει τελειωμό. Γι' αυτό άλλωστε βρίσκεται στην κορυφή τη διατροφική πυραμίδα. Πρόκειται επομένω για μια πολλά υποσχόμενη καλλιέργεια και η Κρήτη τηρεί όλε τι προδιαγραφέ ώστε να παράγει ένα ποιοτικό προϊόν. Παρ' όλα αυτά, οι καλλιέργειε τη στο νησί έχουν αρκετέ ελλείψει. Από το 1980 ξεκίνησαν οι πρώτε φυτέψεις. Έχουν μπει δυναμικά τώρα, βέβαια, οι φυτέψεις αυτέ. Αλλά πρέπει ακόμα να βελτιώσουν πάρα πολλά πράγματα, ιδιαίτερα σε θέματα ποικιλίων και πολλαπλασιαστικού υλικού που έχουν μεγάλα κενά ακόμα. Υπάρχουν δύο-τρει ομάδε παραγωγών, οι οποίε κάνουν μια φιλότιμη προσπάθεια, αλλά έχουμε ακόμα πολύ να, πολύ να διανύσουμε. Όσον αφορά τι προοπτικέ εξαγωγών τόσο στην Ευρώπη όσο και σε άλλε περιοχέ, αυτέ είναι θετικέ. Ωστόσο, σύμφωνα και με γεωπόνους οι φορεί χρειάζεται να βάλουν κάποιε προτεραιότητε και να ζητήσουν τη δημιουργία ενό φορέα διαχείριση αβοκάντο που θα λειτουργεί. Ω φάρο για την καλύτερη καλλιέργεια του. Αυτό που θα πρέπει οι ομάδε και όλοι οι φορεί να βάλουν σε προτεραιότητα είναι να γίνει ένα φορέα διαχείριση του αβοκάντο, ο οποίο θα κρατάει και θα καθοδηγεί από τον παραγωγό, τον φυτοριούχο, τον έμπορο που διαχειρίζεται τα προϊόντα αυτά και θα είναι ο σύμβουλο όλων αυτών. Δηλαδή, τώρα για να πάρει μια συμβουλή, θα πρέπει να τρέξει σε ένα κατάστημα από το οποίο συνεργάζεσαι, σε μια υπηρεσία και ενδεχομένω κάποιες φορές να ακούσεις γνώμες οι οποίες διαφέρουν. Εάν υπήρχε λοιπόν ένας φορέας ο οποίο θα δίνει πάντα μια κοινή γραμμή... Η σημασία της ανάπτυξης και της καλλιέργειας του Αβοκάντο ήταν το κεντρικό θέμα συζήτησης κατά τη διάρκεια εσπερίδας που πραγματοποιήθηκε στο πλαίσιο του 1ου Αγροτικού Αυγούστου στον Αποκόρανα το απόγευμα της Κυριακής.